Χάρη! Χάρη! Πάμε! Πήγαμε! Πάμε στην έκθεση! Φωτοβίζιο για πάντα! Γιατί είπαμε, είμαστε και φωτογράφοι, το ξέρω αυτό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, στο σημερινό επεισόδιο είναι στην Photovision στην Αθήνα και πάμε τώρα αμέσως να κάνουμε ένα tour στην έκθεση φωτογραφίας, φωτογραφικών προϊόντων. Και με ποιον θα πήγαινα σε αυτό το πράγμα? Με ποιον θα πήγαινα? Με το μέντορα. Πάμε να δούμε τα καινούργια μοντέλα που έχουν βγει. Πήγαμε. Ποια μοντέλα? Φωτογραφικές μηχανές, φώτα, τρεπόδια, γερανοί. Λέω πως πάμε για καμιά φωτογράφηση, μοντέλα. Θα κάνουμε, θα έχει και μοντέλα, θα έχει ωραίο κόσμο και μοντέλα εκεί. Φύγαμε. Ωραία, λοιπόν. Πάμε να πάρουμε και τον FIFA. FIFA, τι ναι. Θα κάνουμε FIFA. Δεν πειράζει, μόνο παρέα. FIFA, έλα να σε χαιρετήσουμε. Όχι, έλα εδώ, θα σηκεί αυτό. Μην πίνει μέσα στο σκοτάδι, εδώ να πάει. Έλα να σε χαιρετήσουμε. Πήγαινε εκεί να το γράψει. Α, πάμε λίγο να το γράψει εκεί που τελειώνει η δουλειά. Κάτσε εδώ. Έλα στην έκθεση. Τώρα. Στην έκθεση. Άσε αυτή εδώ πέρα. Άσε τις κάρες. Στην κάρες της φωτογραφίας. Ναι, ναι. Ρε παιδί. Για μοντέλο. Άμα με πάρετε και μοντέλο. Για μοντέλο, παιδί. Μας αρέσουν τα αρχαία γλυπτά. Λοιπόν. Παίρνω ένα καφέ σε λίστα. Εγώ την εσύνη δεν ξέρω. Το παίρνω. Πάμε προς τα ψηφία φασαρία. Να σας ξεπροβολήσω. Γράμμες, καθυλίν. Δεν έχω τη Μάγδα, άρε φίλε. Να το φοράω στο κεφάλι, φίλε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κάτσε, τη βγαίνει. Δεν είναι χαμένο, κάτσε. Κάτσε το φτιάρε. Δεν μπορεί το κράνο να ανοίξει. Μα έτσι το κράνο το φοράνε. Αυτό είναι. Τραβάμε. Πάμε. Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα που είναι η έκθεση μηχανής, αν δεν λείπω Γερμανία για δουλειά, θα πάμε μαζί. Θα πάμε. Είναι φανταστική. Αν λείπω, θα πάτε μαζί. Πάμε χωρίς FIFA. Δεν πειράζει. Πάμε για πάρτι μας. Πάμε για πάρτι μας. Πάτε, φιλιά, καλό δρόμο. Κράτα λίγο. Το βάζω γι' αυτό εδώ πέρα. Όχι, όχι. Το βάζω εδώ. Και το σπρώχνω από εδώ να μην φύγει το καλαμάκι. Ωραίος. Αυτά είναι technology. Στη Λάρισα κατασκευάστηκε αυτή η πατέντα. Πατέντα. Ναι. Θα πουλήσει. Θα πουλήσει παγκοσμίως. Καρουλή, μιλάμε στο τηλέφωνο. Τσάω. Τα λέμε, αγόρι μου. Σε περιμένω να πάμε βόλτες. Δεν θα τρέχουμε. Πάμε. Δεν θα τρέχουμε. Δεν θα τρέχουμε. Τα εκβοντώ, όχι. Σιγά σιγά, ναι. Μόνο 180. Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, ξεκινάμε για την έκθεση Photovision με τον κύριο Χάρη Χριστόπουλο, τον πιο διάσημο φωτογράφο της Ελλάδας. Είμαι πολύ τυχερός που σήμερα θα κάνω ένα τέτοιο θέμα όπως το walking tour μέσα στην έκθεση με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Έχουμε ξεκινήσει λοιπόν με τα μηχανάκια μας. Ο Χάρης έχει ένα ιδιαίτερο μπαμπρίζ, όπως βλέπετε, παντός καιρού, γιατί μπορεί σπάνιο μπαμπρίζ, δεν μπορείς να το βρεις αυτό το πράγμα εύκολα και δεν μασάει πουθενά. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, θέλω να σας πω ότι το voice over που θα κάνω από εδώ και στο εξής θα είναι με την πρώτη, δηλαδή τι θέλω να πω, πατάω REC, κάνω την εκφώνηση και δεν γυρνάω πίσω να το κόψω, να το ράψω όπως θα βγαίνει. Θα παίρνετε το original κατευθείαν. Πάτησα το REC για να κάνω το voice over, ήρθε το original στο βίντεο. Πιστεύω ότι θα έχω ένα ιδιαίτερο στυλ στα βίντεο και γι' αυτό το λόγο μπορεί το voice over να είναι λίγο περίεργο. Αυτό και τα άλλα που θα ακολουθήσουν. Ιερά οδός είμαστε. Ιερά οδός. Ιερά οδό. Τι οδός. Ο δρόμος της Αθήνας προς την υπόλοιπη Ελλάδα. Ολοκόρνησε Θεσσαλονίκη. Η έξοδος.
Χαϊδάρι βγαίνει από εδώ. Πάει Χαϊδάρι. Ελευσίνα. Πάει Ελευσίνα. Το ξέρω αυτόν, τον παίρνω από αλλού. Είναι, σου ξαναλέω, έχει χαραχτεί. Από τον Κηφισό μπαίνω, από τον Κηφισό μπαίνω εγώ. Και πάω προς τα έξω. Βγαίνεις στο Δαφνί και κατεβαίνεις κάτω με τα γάλματα. Αν θες κάθεσαι και στο Δαφνί. Τι έγινε, πώς τι, πάει. Τι κάνεις. Καλά. Καλά. Travel Moto. Λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε στη Λεωφόρο Κηφισού και κατευθυνόμαστε προς το Παλαιό Φάληρο, στο εκθεσιακό κέντρο, στο σημείο Ταϊκβαντό. Εδώ θέλω να σας πω ότι άξιζε από Λάρισα που πήγα. Εδώ είμαστε στο ΣΕΦ, Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, και μπαίνουμε μάλλον στην Ποσειδόνος, πριν να λέγεται αυτή η λεωφόρος τώρα. Να και εγώ με το μηχανάκι, το καφεδάκι, κλασικά. Τα αφήνω λίγο το βίντεο έτσι να παίξει, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η Αθήνα σαν πόλη και έχει πολύ ωραία φωτογένεια. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Και τώρα φτάσαμε στο Παλαιό Φάληρο. Κυρίες και κύριοι, όπου να είναι φτάνουμε, στο εκθεσιακό κέντρο που γίνεται εκθεσιακό κέντρο στο Ταϊκβαντό στην Αθήνα, και αυτή τη στιγμή είμαι με τον Χάρη Χριστόπουλο, με τους καλύτερους. Γεια σας. Χάρη μου. Φτάσαμε στο Ταϊκβαντό. Θα ήθελα να παρκάρετε απέναντι. Ναι, ναι, για να έρθει να ξεφορτώσει. Λίγο τα μέσα. Να μην μου τα χτυπήσουν, να μην πειράζει. Να μην ενοχλήσω κανένα, γι' αυτό το έβαλα μακριά. Επειδή περνάνε με τον κάδο. Με τον κάδο. Α, ωραία, πάμε λίγο πιο μέσα, ναι, ναι. Πάμε εδώ, πιο μέσα, ναι. Στο κοντέινερ μπροστά. Ναι, ναι. Χάρη, μπαίνουμε από την πίσω πόρτα τώρα, κατάλαβα, γιατί ο άλλος θα μπερδευτεί, θα έρθει, θα δει το βίντεο και θα θέλει να μπει από εδώ, δηλαδή θα μπερδευτεί. Μα η έκθεση, νομίζω μόλις άνοιξε. Ωραία, να αφήσουμε και κάπου τον μπουφάν, πιάσει κουβέντα με κανένα γνωστό. Μπουφάν είναι εύκολο, έχω ναι. Πολλά γραφεία, και εδώ μπορεί να αφήσεις, και... αλλά πάω να πλύνω τα χέρια μου και έρχομαι, μη βγει. Ναι, 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 ναι. Χάρη. Έλα. Ξέρεις τι φακό έχω τώρα πάνω. 12-24. Δηλαδή με παραμορφώνει ή είναι ασφαλή. Όχι, δεν σε παραμορφώνει, γιατί το έχω βάλει gimbal killer και κόβει 30%. Άρα είμαστε στα 10. Με κάνει ασφαλή. 15-16. Ναι, ναι, κοντά σε παραμορφώνει. Δηλαδή. Αλλά δεν θέλω gimbal. Όχι. Και τώρα πως πάω, λες και είναι το προ. Γιατί. Εντάξει, πάμε να σκοτώνει εσύ. Είναι μηχάνημα, είναι σοβαρό μηχάνημα. Ο σταθεροποιητής της δεν υπάρχει. Εντάξει. Θες να τα δείξεις όλα, θες να κάνεις. Εσύ, ναι, 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 αυτό, αυτό. Και, μετά να, και να κλείσουμε το βίντεο έτσι. Με τη σειρά να τα πάρουμε μία. Και εδώ ερχόμαστε στα φώτα, εκτυπώσεις κλπ. Εσύ είσαι κανονάκια, εσύ ό,τι κάτσει. Εγώ ναι, υπήρξε κανονάκες. Κοίταξε, όλοι οι επαγγελματίες ήταν κανονάκηδες. Δεκαετία 87 έγινε το μεγάλο λάθος της Nikon, που βγήκε η Canon και έβαλε το μοτέρ της εστίασης επάνω στο φακό. Οπότε, τι έγινε,
γίνανε εξαιρετικά πιο γρήγορα η εστίαση, το focus. Το έχασε η Nikon δηλαδή. Εκεί έχασε το παιχνίδι η Nikon. Μήπως τώρα το κέρδισε η Sony τώρα. Εννοείται ότι τα τελευταία 6 χρόνια με τη σειρά Α η Sony έκανε άλματα. Νομίζω ότι μπορεί να είναι και το 30 ή το 40% των επαγγελματιών που χρησιμοποιούν Sony, διότι ξεκίνησε από εξαιρετικούς φακούς. G-Master. Ναι. Δηλαδή σε συνεργασία με την Carl Zeiss και φυσικά επένδυσε και κάνανε το κάτι άλλο στα σώματα. Οι αυτοματισμοί, το balance και το γράψιμο σε συνεργασία. Σας αρέσουν τα χρώματα της Sony. Είναι λίγο έντονα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Εγώ φημίζομαι γι' αυτό. Σ' αρέσει το έντονο το χρώμα ή αβίβιτη σ' αρέσει. Vivid, πεθαίνω. Θέλω να είναι ζωντανά τα χρώματα. Ναι. Σου και πάντα φοράω vivid γυαλιά εγώ όλη μου τη ζωή. Όχι κινηματογραφικά τόσο πολύ να πάει. Μ' αρέσει να είναι λίγο κόκκινα. Δηλαδή, μ' αρέσει το πράσινο να είναι πράσινο, το πορτοκαλί πορτοκαλί και το κίτρινο κίτρινο. Και το μπλε του ουρανού μπλε. Εντάξει, σαν να φοράς ένα φίλτρο επάνω σου. Και γι' αυτό πάντα παίρνω. Και η τηλεόραση τώρα τελευταία τα έχει πολύ vivid. Βέβαια, εντάξει. Νομίζω ότι περισσότερους ανθρώπους αρέσει το vivid, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι που σου αρέσουν ο αποχρωματισμός. Αναλόγως το storytelling που θες να περάσεις. Ναι. Όταν έχεις να κάνεις με ζωή, με κάτι που έχει δράση και όλο αυτό το πράγμα, είναι ωραίο το vivid. Άμα έχεις να κάνεις κάτι ρομαντικό, κάτι πολύ τρυφερό, μια ρομαντική ιστορία, τότε μπορείς να παίξεις με λιγότερο agenda. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Θέλω να κάνω vlog, αλλά να είναι αργά, επειδή δεν μιλάω γρήγορα εγώ. Να είναι αργά, να είναι για αυτούς που θέλουν να ηρεμήσουν, όχι τα γρήγορα. Ωραία, και ναι. Θέλω να έχω αποσπάσματα τύπου Αγγελόπουλο. Θέλω να τη γράψω τον Αγγελόπουλο με δικές μου πινελιές όμως. Μεγάλο, ναι. Ναι. Εκεί να παίξω vivid και ακόμα και σε αυτό. Ή να το... Κοίταξε, σήμερα άμα τραβήξεις το υλικό σου μπορείς να το φτιάξεις μετά. Όχι, θέλω να σου πω πώς να το κάνω expose, ρε παιδί μου. Η μαγεία της ψηφιακής εικόνας... Τέτοιου είδους movie, δηλαδή τέτοιου είδους vlog. Η μαγεία της ψηφιακής εικόνας είναι ότι μπορείς να αλλάξεις τα χρώματα post-production, αργότερα. Εσένα πώς θα σ' άρεσε να το δεις, θα σ' άρεσε να δεις ένα σύγχρονο Αγγελόπουλο, εικόνες. Μιας και είπες Αγγελόπουλος, ο Αγγελόπουλος ήταν αποχρωματισμένος, δεν ήταν vivid. Ναι, ναι. Ήτανε cool. Ναι, ναι, ναι. Ήτανε μπλε. Μήπως παίξω κι εγώ έτσι λίγο. Εσύ δεν είσαι ο Αγγελόπουλος όμως, εσύ είσαι... Εγώ είμαι ο Μπιλ Μπάρμπα. Ένας είναι ο Μπιλ Μπάρμπα, δεν υπάρχει. Σωστό κι αυτό, δεν το σκέφτηκα. Άρα εγώ θα παίξω Αγγελόπουλο με χρώμα. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Αγγελόπουλο με χρώμα. Μια ερώτηση κυρίως σου που είναι προσωπική άσκηση. Παρόλο ότι έχω ένα έψο να σας πει. Ακούστε τώρα και... Λοιπόν, να δούμε και αυτό το περίπτερο εδώ, Fujifilm. Τι είναι αυτό, ρε φίλε? What's this, ρε φίλε? Τι είναι αυτό? Με ξέρεις? Τι κάνω? Ναι, ναι. Τι κάνεις? Καλά είσαι? Ναι. Αυτό τι είναι αυτό, μπερλόκ είναι, τι είναι? Όχι, είναι Insta, η μικρή. Α. Άρα παρακολουθώ τα βιντεά και παίζει τις μηχανές. Στο travel mode, στο Billy Barba να μπαίνεις τώρα. Billy Barba. Εκεί τα ανεβάζω τώρα, τύπου πιο... Εκεί φωτογραφία, δεν είναι να σε δείξω εδώ πέρα.
Από το Ηράκλειο είσαι. Ε, ρε φίλε. Φωτογράφος είσαι. Την γίνατος μου στο επάγγελμα, το φωτογραφία είναι το χόμπι μου και είμαι πρόεδρος του σωματείου τους. Α, κατάλαβα. Φοβερές εικόνες, φοβερές. Πότε θα πας στο μηχανάκι και κατέβει να σου κάνουμε ένα tour στην Κρήτη. Πότε θα έρθω, η Κρήτη έχει το καράβι, γαμώ το. Είμαι αεροπορικός. Τι κάνετε, καλά είστε. Κεραστείτε. Δεν ξέρω τι είχα, ένα κερακί. Κερακί, να σας βάλω. Όχι, τι οδηγώ. Το μηχανάκι εσέ έρθει. Ναι, ναι. Έτσι μου να φύγει ο άλλος. Γιατί ο άλλος είναι και απότομος, εξαφανίζεται. Ψάχνω να το βρω εδώ μέσα. Ωραία. Χάρηκα. Τα λέμε, το όνομά σου το μικρό. Πολυχρόνη. Χάρηκα, φίλε μου. Χαίρομαι πολύ όταν βρίσκω ανθρώπους έτσι που με ξέρουν και μιλάμε έτσι λίγο. Χαίρομαι πολύ, πραγματικά. Τη φάτσα σου την αναγνώσα, γι' αυτό σου μίλησα. Και μετά λέω, μα δεν το ξέρω από φωτογραφία. Ναι, ναι. Και μετά στον αφάρο ποιος είσαι. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, και συνεχίζουμε. Το ένα. Φοβερές οι φωτογραφίες εκεί στον Πολυχρόνη. Μ' άρεσαν πάρα πολύ. Δεν μπορώ να σκαλώσω όμως κάπου, γιατί μετά θα βγει το βίντεο τεράστιο. Λοιπόν, εδώ έχει φακούς. Έχει και το τρυποδάκι για vloggers. Εδώ ο κόσμος δοκιμάζει. Oh. 32-64. Αυτό πρέπει να είναι το F. Το F πρέπει να είναι αυτό. Μέχρι ο Χάρης. Α, όχι, εντάξει. Πενήντα και 40. Εγώ είμαι Σονάκιας. Κύριε Βασίλη, δώστε μου 2 λεπτά να χαιρετήσω. Όσο θες, 2 ώρες, όχι 2 λεπτά. Μιλάτε πολύ με τον κύριο. Λοιπόν, εδώ είμαι πριν στο Fuji. Ο κύριος εδώ πριν είναι από την Κρήτη και πάω και στοίχημα κιόλας. Ξέρεις, εγώ είπα, κύριο. Ναι, η κριτική με τους βλάχους, ξέρεις τι συνεννόηση κάνουμε. Την καλύτερη συνεννόηση. Άμα μιλάμε εμείς 2 ώρες, ο ένας θα έχει πει Ιρακή, ο άλλος Τσίπουρο. Άλλα θα λες εσύ, άλλα θα ακούω εγώ. Λίγο το Τσίπουρο, λίγο το Ραχή. Συνεννόηση μπουζούκι. Και κλαρίνο, από εγώ από Λάρισα. Εγώ κλαρίνο και εσύ, όχι μπουζούκι, ποιο έχετε εσείς. Λίρα. Ναι, λίρα. Και θα παίζουμε μουσική, περάσουμε καλά πάντως. Και καρύδι και ρακί πάρε. Οδηγώ. Α, εντάξει. Σεβαστό. Καλλιτέχνης. Συνεχίζουμε. Κάνω βίντεο όλη την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Μπιλ Μπάρμπα να μπείτε να δείτε. Κάρτα είναι αυτό. Ναι. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Χάρηκα πολύ. Κάρτα σε ξύλο πάνω. Ο φακός μου έχει πρεσβειοποία.
πάω πολύ κοντά. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, το διπορικό. Εδώ έχει λίγο ψωμί. Here is bread, here is bread. Δεν ξέρω εγώ. Όχι, δεν ξέρω εγώ. Έχει και τις τιμές, 54 ευρώ. Τι κάνουμε. Καλά είστε. Καλά είστε. Τα παιδιά. Ναι. Αυτά είναι ένας κατασκευαστής, είναι αυτά. Ναι, αυτά κοιτάξτε τι ιδιαιτερότητα έχουν. Ναι, είναι, α, τα Google. Έχει εδώ ένα ματάκι. Κάτσε να το ανοίξω για το κλείσει. Το οποίο κάνει face strike. Μπράβο. Το ξέρετε όλα. Αυτός κάνει για μοντέλο, ε. Κάνετε. Καλά. Κάνει για μοντέλο αυτός. Όνειρο. Ε, κάνει. Όνειρο. Περνάει στην επόμενη φάση. Όπως ναι. Λοιπόν, κάνεις έτσι εδώ. Αυτός κάνει. Αυτός μπλε μάτι, μπλε μάτι. Εδώ είσαι. Ναι. Τι λες. Face τι κάνεις, φίλε. Face striking. Και βάζεις τη Sony πάνω. Μπορείς να τέλειξε από τη Δία. Τι λες, φίλε. Αυτό είναι και φωτάκι. Το πρόσωπό σου διαβάζει ή το σώμα σου. Ναι, το πρόσωπό μου. Πρόσωπο. Εγώ που κουνιέμαι πάνω. Άμα έρθω εγώ, δεν με θέλει εμένα αυτό, άμα έρθω. Θέλει και εσά. Θέλει και εμένα. Θέλει και λαρισαίο. Δουλεύει και με λαρισαίο. Ναι, ναι, ναι. Απλά πρέπει να αλλάξουμε τη γλώσσα. Να βγάλουμε τα αγγλικά, βάλουμε. Καλό. Τα θέλανε εσύ να. Τα τριναβίτικα. Ναι, και δεν θα ακούει. Face. Α, και εδώ έχει ψωμί, φίλε. Εδώ το έχει δει αυτό. Πολυκατοικία στην Κυψέλη. Ναι. Κοίταξε εδώ πόσο έχουν μικρύνει οι κάμερες τα χρόνια. Α, εσύ τα θυμάσαι από μήκο, από DSLR. Θα ξαναρθώ γιατί τα πάμε πολύ βιαστικά με το χάρι. Άφραξε ένα προς τρία. Αλλά δεν Walking tour μέσα στην έκθεση. Αυτά εδώ είναι ωραία. Τέτοια πράγματα θέλω εγώ. Να το ανεβάζω στο μηχανάκι και να γίνεται πανικός. Από ναι. Δεν έχεις. Έχουμε πια, έχουν πέσει τρομακτικά οι τιμές. Εδώ τώρα είναι φορτηγό στην εθνική και δεν πατάνε τίποτα. Ναι. Αυτό πρέπει να έχεις. Υπάρχει και ειδική βάση που κουμπώνει στη μηχανή σου, στη σκάλα. Τα πουλάνε όλα. Ναι. Δηλαδή αν πάρεις ποτέ hard case, βιδώνεις τη ρέτια, κατάλαβα. Τη βάση και την κουμπώνει στη μηχανή. Τη φοβάμαι λίγο εκεί πίσω. Τη βάζω δεν πάνω μου. Δεν καθόλου γιατί δεν φεύγει. Πρέπει να φύγει πρώτα η μηχανή και μετά εσύ. Εδώ τι έχουμε. Απόλυτα. Κοίτα ο άλλος και τι κάνει. Πανιός είναι το πιο κλασικό μεγάλο μαγαζί που υπάρχει για βίντεο. Ε, κοίτα τις τρελή τι κάνουν τώρα. Ε. Είναι και στραγουδιά έχει και δύο μου τέλεια. Τι ωραίο πράγμα αυτό. Ε, αυτό λέγαμε τώρα. Και βλέπετε μόνο το γρήγορο του. Να δείτε και το αργό. Το αργό του είναι. Κάνει συνέντευξη και έχει ένα panning. Έχεις ένα panning. Είναι πολύ άρα. Και έχει και lateral. Εγώ τώρα παράδειγμα κάνω μια συνέντευξη και έχουμε panning. Ναι. Αυτό πάει μόνο του, έτσι, δεν το... Βάζεις την κίνηση, βάζεις την ούχα. Μπορώ να το κάνω να σταματάει και να συνεχίζει μετά, να μην του ζαλίζω πέρα δόθε. Μετά, με χωρίς διάστημα. Δεν είναι η βασική μου κάμερα αυτή. Yeah. Δεν είναι η βασική μου, έχω άλλη βασική. Οπότε ναι. Αυτή μπορεί να έρθει. Άστε να κάνει έτσι, ναι, ναι. Να παίρνει το πλάνο. Ωραία. Να εδώ πέρα. Τι θέλει να πει ο ποιητής εδώ. Τι λάβει, ναι. Γκατζετάκια. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Μάνιος. Τώρα πάμε εδώ. Τι λέει Κάνον. Κάνον. Κανονάκιας. Κανονάκιας. Δεν κάνει αυτό, δεν ξέρει. Αν έχει Κάνον, δεν ξέρει. Ε, αυτή τη στιγμή που έχεις Κάνον, είσαι για τα μπάζα. Δεν κάνεις τίποτα. Σε βλέπω στο YouTube. Και εγώ YouTuber είμαι. Αλήθεια. Ναι, ναι. Τραβλ. Αλλά δεν έχεις μηχανή όμως, εσύ μοτοσυκλέτα. Τι είσαι. Travel Moto. Travel Blogger. Ναι, ναι. 400.000 συνδρομητές έχω.
Travel Moto. Όποιος δεν με χαιρετάει, δεν ασχολείται με μηχανές, δεν... γιατί αλλιώς κάπου σε ξέρω ψηλά, λέει, κάπου σε ξέρω. Εσένα χθες σε έβλεπα. Δεν σε ήξερα, χθες. Και σκάλος, έτσι είδα μερικά βιντεάκια. Λοιπόν, εδώ είναι YouTuber. Είναι YouTuber το παιδί. Πώς είναι το κανάλι σου? Photo Contest. Travel Moto, Bill Barber, έχω 11 κανάλια στο YouTube. 20.000 βίντεο ανεβασμένα. Τι να πρωτοκάνουμε, τι να πρωτοκάνουμε. 20.000 βίντεο, είμαστε 3 άτομα. Δουλεύουμε αβέρτα. Το main θέλω να πεις, αυτό που είναι το πιο δυνατό σου. Αυτό που να πρέπει να ακολουθήσω, αν πρέπει να ακολουθήσω ένα, ποιο είναι. Κοίτα, το πιο δυνατό ή το πιο καλό. Το πιο... το πιο αυτό που... Λοιπόν... μία γρήγορη ματιά, γιατί με φεύγει ο Χάρης. Θα ξαναρθώ πάλι, θα ξαναρθώ. Πού πήγε? Λοιπόν, εδώ είναι η Sony. Να πήγε που στα δω. Τι γίνεται εδώ, ρε φίλε? Και πρέπει να έχουμε υπαρκή. Πού πήγε? Ο Χάρης τώρα, μόλις άνοιξε η έκθεση, μόλις τώρα άνοιξε. Άμα έχει μέσα τώρα 2.000 άτομα, ξέρει τα 1.900. Κάπου θα σκάλωσε. Εδώ περάσαμε. Μέχρι να το βρω θα πάρετε και μια γεύση από την έκθεση. Να είναι από εδώ. Έχει κατσετάκια, θέλω να τα δω και θα σας πάρω και εσάς μαζί. Στη σόνα, ανάτος. Ανάτος. Στη γη σε έψαχνα, στον ουρανό σε βρήκα. Δώσε μου ένα λεπτό μόνο. Ναι, ναι. Λοιπόν, το βρήκα το Χάρη. Θα μείνουμε λίγο στη Sony εδώ πέρα. Ναι, φλήγω. Αυτά είναι τα καινούργια. Τι μας δεν βλέπω εδώ να λέει. Τα Sony τα κινητά που άκουσα ότι μπορείς να τα κάνεις πολύ ωραίο monitor για, το, για την κάμερα. 20-50. Τούμπανο μηχάνημα, ZV-Y1, αυτό που τραβάω και εγώ τώρα με το φακό. 14. Prime. Ναι, Prime. Είναι τόσο μεγάλος τελικά ο 14. Ναι. Νόμιζα ότι είναι πιο μικρός. Ναι, ναι. Όχι, όχι, είναι μεγάλο. Αλλά είναι G Master. Είναι και Master και G. Το ξέρω το G Master. Εδώ έχουμε την ZV. Κάτσε. F1. ZV1. Αυτή νομίζω έχω εγώ. Αυτή είναι η καινούργια. Αυτή δεν είναι καινούργια. Που είναι πιο ευρυγόνια. Mm. Εγώ έχω την παλιά. Η οποία είναι τούμπανο. Ναι, είναι τα λες και παλιές, είναι εξίσου παλιές. Δεν ξέρω όμως άμα η καινούργια έχει τόσο καλό σταθεροποιητή. Αυτό δεν το ξέρω ούτε εγώ. Δεν έχω δοκιμάσει να σου πω. Λοιπόν, έχεις φωκούς μέσα. Κάνω όλη την έκθεση, ένα βίντεο. Mm-hmm. Είσαι και εσύ μέσα στο βίντεο, Billy Barba. Χύμα, έτσι, χύμα όλα. Να αισθάνεται το άλλος τώρα ότι είναι δίπλα μου, καταλαβαίνεις.
Χήμα στο κύμα. Bill Barba, να μπεις μέσα στο YouTube να το δεις. Ένα κανάλι που είναι πολύ TV, είναι τηλεοπτικό. Πάμε από εδώ πέρα τώρα, παιδιά. Πώς είναι αυτό τώρα το θέλω από εσάς πριν από το στάνο, δηλαδή. Από πού είναι αυτή. Από την αγορά. Νίκη 14 του μήνα, θα έχουμε βγει ο Ναό Φίλιξ. Έχω μάθει με την ZV1 τώρα, ε1. Η οποία είναι πολύ ελαφριά, αλλά ζεσταίνεται. Αλλά δεν με πειράζει, γιατί έχω δύο. Πήρα δύο σώματα. Και όταν ζεσταίνεται, βγάζω την άλλη. Αλλά είναι ελαφριά. Για εδώ είμαι εγώ. Πόσο είναι, 400 ευρώ, 800 ευρώ. FX3. Full frame. Το 2.500 είναι πάρα πολύ σε ταχύτητα. Μα χρειάζεται, αυτό δεν σημαίνει μεγάλα. Α πούμε και στο 1000 δεν είναι. Έχει dynamic αυτό, σταθεροποιητή. Dynamic σταθεροποιητή. Έχει, ναι. Α, dynamic, όπως η ZV-1. Πού το έχει τώρα, δεν ξέρω. Ναι, ναι, δηλαδή να πέσεις από το 2.500. Όχι, άλλο δεν το πέσει και έτσι. Σίγουρα θα μπορούσε να πάσει στο 1.500. Όχι, δεν έχει dynamic. Δεν έχει. Γι' αυτό πήρα αυτήν εγώ. Δεν θα μείνω εδώ πέρα. Δεν θα χάσει φλού. Αλλά ζεσταίνεται αυτήν που έχω. Ενώ αυτήν δεν ζεσταίνεται. Όχι. Αλλά θα πάρει λίγο φακό σε ένα. 12.24 το G Master. Εγώ έχω τον 12.24 τον G. Ο οποίο ξυρίζει και είναι ελαφρύ. Και τα μιλιμέτρα είναι πολύ ωραία. Ανάλογα τι το θες. Κροπάρω στο Dynamic και χάνω 30% κάδρο. Και άμα έχω 12... Στην S3 που δουλεύω χάνεις... 10%. Ναι, εγώ χάνω 30 γιατί έχω πολύ σταθεροποιητή. Αλλά έχοντας 12, πάω 15, είμαι πάλι υβρυγόνιος. Φίλε, Sony και τα μυαλά στα κάγκελα. Sony και καλά, θα με κάνει να αλλάξω πρώτον. Δεύτερα, είσαι στην πιο πλήρη και σοβαρή εταιρεία εικόνας στην Ελλάδα. Αν δεν ξέρεις το όνομα Στάμος, Θεσσαλονίκη. Εγώ είμαι πελάτης στους χρόνια. Είμαι εξαιρετικός, αλλά... Δεν δουλεύω εκεί, αλλά... Πρέπει να κάνεις και μια συνέντευξη στον κύριο Στάμο, ο οποίος είναι ψυχή. Γιατί τα παιδιά είναι εξαιρετικά όλα. Ναι. Έχει τα καλύτερα προϊόντα και την καλύτερη εξυπηρέτηση που υπάρχει. Ωραία. Πλήρη. Πού είσαι φιλαράκι, τι κάνεις, από Κρήτη. Γεια σας. Ήπιαμε 5 ρακές το γρήγορο, μυρίζουμε αλκοόλ, με τραβάς. Αυτή είναι 360, θα τραβήξω κι εγώ μόνο εσύ. Με έφυγε ο Χάρης, κυνηγητό. Το ξέρει το Χάρη. 20 χρόνια. Ναι, ναι, 20 χρόνια το κυνηγάω. Ναι. Αυτό είναι το ωραίο το φως. Αυτό εδώ. Ωραία φώτα, παραδείγματα, μπάλα, αυτά είναι φανταστικά φώτα. Είναι σε πιο μικρά. Η Godox είναι από τις καλύτερες εταιρείες που υπάρχουν στον κόσμο. Κινέζικη, η οποία έχει κάνει την επανάσταση εδώ και 15 χρόνια. Εγώ όλα μου Godox είναι πια. Ναι. Είναι ανώτερα των ευρωπαϊκών. Είναι στο ίδιο επίπεδο και είναι στο 1/3 της τιμής. Δεν υπάρχει. Ό,τι έχω σκεφτεί στη ζωή μου πατέντες, το έχει κάνει αυτή η εταιρεία. Ναι. Flash, μπαίνει στο ρεύμα, μπαίνει στην μπαταρία, μπαίνει στο μηχανάκι, μπαίνει στο κάμπινγκ. Δεν παίζεται. Έχουν βγάλει όλα αυτά. Ο Χάρης λέει, είναι μεγάλος φαν της Godox. Καλή τιμή και φοβερή ποιότητα. Ναι, ναι. Αυτά μου είπε, δεν ξέρω, το επαναλαμβάνω, μην τυχόν δεν ακούω. Αυτή είναι η εταιρεία. Ναι. Περισσότεροι επαγγελματίες έχουν περάσει αυτή την εταιρεία. Δεν παίζεται και η σειρά της είναι πλήρης. Ναι, ναι, ναι. Για κάθε ό,τι ζητήσει το έχει. Θα έρθω μετά ξανά για να κάνω ένα πιο αργό tour. Τα λέω καλά. Κάνει για μοντέλο αυτήν. Για travel moto, για το travel moto. Okay.
Α, κάρτες. Τι λες, ρε φίλε. What do you say, friend? Card reader case. Συγγνώμη, αυτό τι δείσμα είναι, γραφή, ναι. Card reader. Type C, ναι. Οπότε καρφώνεις, συγγνώμη, το Type C. Όταν βγάζεις κάρτες, ναι, αποδίκευση και έλυση. Έχει και μεγάλο. Super gadget. Αυτό το πήρε χτες. Αυτά μου αρέσουν, τέτοια πράγματα, και φαίνεται ποιοτικό από το κουτί, φαίνεται. Είναι πολύ ακριβώς. Από το κουτί, εκτός και αν ανοίξεις το κουτί και δεις κάτι άλλο. Κοίταξε βάσεις για μοτοσυκλέτα τώρα. Ναι. Κοίταξε στάντς για μοτοσυκλέτα. Είναι φανταστικά. Αυτό το έχεις. Αυτό είναι τρέχερ. Δεν ξέρω τι είναι. Αυτό βάζεις την κάμερα σου. Α, το κουμπί. Πατάς, ανοίγεις, κλείνεις. Ναι, ναι, ναι. Τραβάζεις βίντεο, εγώ έχω πολλά τέτοια. Αλλά αυτή η εταιρεία δεν παίζεται. Εγώ θα τα πάρω όλα αυτά. Ναι. Remote controller. Remote control, ναι. Πάντως, μέχρι στιγμής, όπως βλέπω την έκθεση, αξίζει κάποιος επαγγελματίας να έρθει. Εγώ δεν μετάνιωσα που ήρθα από Λάρισα για αυτό το πράγμα. Ό,τι χρειάζεται ένας σοβαρός φωτογράφος, ακόμα και σοβαρός εργαστέχνης ή ακόμα ένας που λατρεύει τη φωτογραφία και την εικόνα, εδώ βλέπετε. Χομπίστας ή επαγγελματίας. Γιατί εδώ βλέπει πραγματικά όλη την γκάμα ζωντανή, την πιάνει. Ιδέες, πολλές, ναι. Γιατί για να ψάξεις να βρεις αυτό το προϊόν τώρα στο διαδίκτυο, μπορεί και να μην το βρεις ποτέ. Ναι, πρέπει ναι. Να ξέρεις πώς λέγεται. Ναι, ναι. Ή να σου το έχει πει κάποιος, ω, υπάρχει και αυτό. Εδώ τα βλέπεις όλα και μετά αποφασίζεις και αγοράζεις από την πηγή κατευθείαν. Βασικά, σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι εντελώς τυχαία ήρθαμε μαζί, αλλού βρεθήκαμε. Και λέει θα πάω στην έκθεση, λέω και εγώ θα πάω. Και ήρθαμε μαζί και ήταν πολύ καλό αυτό, γιατί είμαι με τον κατάλληλο άνθρωπο εδώ πέρα. Δεν ήρθαμε τον Κυρμίτσο από την Ελασσόνα. Ναι, τον Μισοδέψη και τον Τυροκόμο. Ήρθαμε τον Χάρη τον Χριστόπουλο, ο οποίος είναι στη φωτογραφία ο μάστερ. Κοίτα εδώ βάση τώρα για καθρέφτη, για τέτοια, αλλά γυρίζει, κάνει όλες τις κινήσεις που υπάρχουν. Καταπληκτικό. Δεν μπορείς να ψωνίσεις εδώ πέρα, μόνο να τα δεις και να τα παραγγείλεις. Όχι, εκτός αν είσαι φίλος του Χριστόπουλου. Και λες αυτό μου αρέσει και στο βάζω στη τσέπη και σου λένε ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι δώρο από εμάς. Αν θελήσεις κάτι, εκτός από το έμψυχο υλικό, έχει ούτε προβληματικό, και τα υπόλοιπα μπορούμε να τα έχουμε. Ωραίος. Είναι για καθρέφτη βασικά αυτό. Μπαίνει σε όλους τους καθρέφτες. Είναι καλό σημείο ο καθρέφτης. Καταπληκτικό. Είναι το πιο μακρινό που σου κάνει μεγάλο. Ναι, ναι, είναι καλό σημείο ο καθρέφτης. Κατάει 4,5 κιλά κάμερα. Όπα, βάλω ότι είναι... Αυτό είναι για εδώ. Είναι για action, αλλά ναι. Βάσηκε. Έχει την άλλη που είναι πάλι για καθρέφτη που κρατάει. Και αυτή για καθρέφτη λες να είναι. Αυτή είναι και οπουδήποτε, ναι. Καθρέφτη, αυτή τιμόνι, θέλω. Τιμόνι. Κάγκελα. Κάγκελα, τιμόνι. Τιμόνι. Λίγο πιο χοντρό και πολύ πιο heavy duty από πιο πολλά κιλά. Βεντούζες, αυτά είναι τα μικρά της πολύ καλά για 360. Εγώ βασικά θέλω να κοιτάξω μήπως βρω κανένα τρίποδο να γίνεται κάτω από 30 πόντους. Αλλά να σηκώνεται λίγο τουλάχιστον μέχρι το στήθος. Υπάρχει. Ναι, αυτό θέλω να δω ποιο είναι. Από 30, εγώ μπορώ να σου βρω από 5. Από 5 εκατοστά μέχρι 1,80. Για μύρο λες. Υπάρχει. Από 5 εκατοστά μέχρι 1,80. Υπάρχει τώρα, δεν σου πάω. Ωραία. Εδώ, θέλω να το δω. Εδώ είμαστε στην εταιρεία κυρίες και κύριοι Στάμος. Ναι. Και την Godox το ίδιο είναι. Ναι, ναι. Εισαγωγή. Ωραία. Όλα αυτά είναι εισαγωγή. Και Sony. Εγώ τώρα αυτή τη στιγμή βοηθάω τον τηλεθεατή να πάρει ιδέες. Δηλαδή δεν μπορούν να έρθουν όλοι. Ο άλλος είναι από Αλεξανδρούπολη. Ναι. Και εδώ είναι ένα σαν reality αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Ναι. Γι' αυτό τα αφήνω όλα εγώ. Για να μπορεί να δει ο άλλος να πάρει γεύση. Όπως θέλεις. Αυτό μου αρέσει. Αυτό είναι χρήσιμο. Είναι γιατί? Για action camera, action μικρές, και είναι μικρό. Αλλά σφίγγει και μένει πολύ σταθερό γιατί περνάει κάτω από τις μασχάλες και μπορείς να... Ναι, εγώ τώρα έχω μια μεγάλη ζώνη. Έχω μια μεγάλη ζώνη. Αυτό είναι μικρή. Αυτά τα έχεις φαντάζομαι, τα clips που μπαίνουν εδώ και όχι, κλειδώνεις. Όχι, δεν έχω. Αυτό είναι για σένα το νούμερο να την κλειδώνεις εδώ, αλλά σε έχω δει στο Düsseldorf την κλειδώνεις εδώ. Α, την πιάνω με σαν αγκίστρι. Α,
Αλλά ξέρεις τι, δεν με βολεύει. Εμένα με βολεύει έτσι. Πιο πολύ, με βολεύει έτσι, ξέρεις, να κρέμεται. Αυτή η εταιρεία εδώ, PGI Tech, φτιάχνει για ανθρώπους σαν και εσένα. Ανεβαίνουν σε μηχανή, κάνουν σκι, ανεβαίνουν βουνά, χιόνια κλπ. Έχει. Εγώ είμαι... έχει σκεφτεί και ότι έχει εξηγηθεί, το έχει αυτή. Εγώ είμαι πολύ active, αλλά με mirrorless. Δεν μου αρέσουν οι GoPro. Είναι πολύ digital. Τραβάνε πολύ digital. Αυτός ναι. Είναι για mirrorless όμως. Έχει και action, αλλά έχει και βαριές. Δηλαδή μπορώ να κάνω σκι και να έχω αυτή την κάμερα. Όπως όταν πετούσαμε, εσύ είχες τέτοια κάμερα, δεν είχες... Σπαλιά, ναι, δεν ξέρω. Τώρα πια... Το κινητό τώρα. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι. Θα βρεθούμε όλοι μαζί. Τι κάνετε, καλά. Μικρόφωνα, ακουστικά. Καταλαβαίνεις. Τι είναι αυτό, οθόνη. Τι κάνετε, καλά. Holy Land. Yeah. Is the new company. Yeah. And it's with Stamos, he's the importer. Yeah, it's our distributor. Fantastic. Is it China or? It's brand? A Chinese brand. We are making video transmission device and intercom device and also some small microphone like this. Great stuff. Super small. Great stuff. Yeah. Great. Did you know our brand already? No. Do you want to try? I'm for years. I'm a professional photographer. I'm for years. Okay. A very good client of Stamos. He's the number one popular photographer in Greece. Okay. Really? I'm been a user of Godox for years. I love. He's in television. Yeah. Number one popular photographer in Greece. And showman in he's in the next top model series in television. You're doing the documentary. I'm a YouTuber. We are friends, so I'm doing my stuff. Ah, he's just doing his walking around. Yeah. But he's very popular. Yeah. Number one. What lens you using? I use 12, wow. 24. And I'm cropping 30% to have stabilization. Mm-hmm. So I'm around 15. Yeah, 15 I think. Something like this. And I'm gimbal killer right now. Yeah. I love it. Microphone killer. Yeah. Now I turn the microphone. Oh, is that the E1? Yes, yes. It's amazing. The only negative is the temperature. But I usually have two. Yeah. When it gets hot, another one. Yeah. Mm. Your set is a massive set. The best one is 5. The price is affordable, this one. I mean, for what it gives, yeah. It's very cheap. And you can buy two in price of one. Yeah. FX3 costs 4,000 and this costs half. Yeah. So you get two, when it gets hot, you switch. Yeah. Same thing. And light. Also, if you travel to Asia, you buy three. Ah, really? The camera price in Asia. If I go to Asia, I buy 10. Yeah. Come here and sell. Yeah. I don't know how they hedge. Λοιπόν, Sony, κυρίες και κύριοι. Το εγγλέζικο το γρατσουνάμε. Τι οθόνη είναι αυτή? Πολλαπλής, βλέπεις δηλαδή εδώ πέρα. Να, εδώ βλέπω το χάρι. Για streaming. Οθόνες. Εδώ είναι πολύ προ καταστάσεις. Handicam. Φοβερές οι handicam. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Δεν ξέρω, δεν είναι πολύ προ καταστάσεις τώρα. Χειρίζεσαι την κάμερα, τη βάζεις κάπου και τη χειρίζεσαι. Ναι, και έχει και αυτόματο tracking. Για τηλεοράσεις, αυτό είναι για τηλεοράσεις, για τέτοια, Ναι, για θέατρα, για τα πάντα. Τώρα... Και εδώ είναι ο χειριστής. Αυτό κατάλαβα εγώ. Για να δω. Ναι, να, βάζω το χέρι εδώ. Και το βλέπω. Βλέπετε. Εδώ. Το χειρίζεις από εδώ την όλη φάση,
Βάζει 4 κάμερες γωνίες και ένα άτομο κάνει τα πάντα. Αυτοί, σχετικά με αυτοί, έχουν διαφορετική τιμή γιατί αυτοί έχουν και διαφορετικό firmware. Δηλαδή μπορεί να βάλεις την κάμερα να ακολουθάει ένα πρόσωπο. Α, κατάλαβα. Κατάλαβα, κάνει tracking. Ενώ αυτή δεν κάνει tracking. Την ελέγχεις. Ωραίος. Amazing, isn't it? Εδώ βλέπω ιδέες πώς πιάνει το monitor. Εδώ είναι το μάκρο φακός. Μπαίνει και μέσα στις σωλήνες εδώ. Godox. Αυτή είναι η βάση, είναι διπλή. Χάρη, πάμε. Three sixty εδώ πέρα το μηχανάκι. Wow, Insta. Γι' αυτό λέω, το ξέρω εγώ τι θες εσύ. Hey, ναι. Nice. Αυτή είναι εδώ, κοιτούσα. That's fantastic. Για σένα. Δεν θέλω να χάσω την ποιότητα, φίλε. Προτιμώ να έχω την κουμούτσα. It's amazing. Δεν είναι αυτό, αλλά είναι τρομακτική. Acceptable. Μπορείς να κάνεις βίντεο συμπληρωματικά με λίγο παραπάνω δουλειά, αν θέλεις αυτή την ποιότητα. Δεν παίζεται, αλλά είναι τόσο πρακτική. Τελειώνει αυτό. Εδώ πέρα η βάση που πιάνει εδώ πέρα το σουλφοκόντορο κουνιέται πολύ όμως. Έχω όλα αυτά, αλλά έχω καλύτερα συστήματα εγώ. Κουνιέται πολύ. Το κουνιέται πολύ. Εγώ το έχω πάνω μου, το κοντάρι πάλι. Ναι. Τα μπόγια τα μικρόφωνα. Αυτή τη στιγμή γράφω στα 12 mm, αλλά κροπάρει η κάμερα 30%, άρα έχω κάτι σαν 15,5 mm περίπου. 5. Τους λέω και με τι τραβάω τώρα και πώς καταλήγει τα mm. Έχω στο χέρι μου ένα σετάκι το οποίο είναι 1224G της Sony με την ZV-Y1. Ένα σετάκι εύκολο για μένα, εγώ το χρησιμοποιώ σαν να είναι GoPro. Το έχω κρέμεται συνέχεια. Έχεις και... Έχεις DJI, το Osmo, χρησιμοποιείς. Osmo Pocket έχω. Φοβερή κάμερα. Φοβερή. Πού να δεις το καινούργιο, το 3 τώρα. Ναι, φοβερή, αλλά έχει εξαντληθεί. Έχει εξαντληθεί. Ναι, έχω. Αυτή τη στιγμή έχει ο φίλος μου ο Δημήτρης. Είναι... Πάμε την πάρουμε τώρα. Φέρνει τώρα. Μπορεί ο Δέγας. Έχει τώρα. Έχει τώρα. Πάμε να την πάρουμε, γεια! Και έφερε και τα καινούργια τα ακουστικά. Τα δύο, τα οποία εγώ έχω το ένα της DJI, δεν υπάρχουν. Ας πούμε τώρα, τώρα εδώ η Osmo Pocket 3 είναι καλύτερη, καλύτερη για εδώ, τώρα αυτή τη στιγμή. Ναι. Αλλά εγώ τραβάω καλύτερη. Ναι. Να τους και ο κύριος. Σε ξέρω εσένα από το YouTube. Ναι. YouTuber αυτός, το ξέρω. Φοβερός καλλιτέχνης. Καλό είναι αυτό. Επειδή παρακολουθώ, ξέρεις, για αυτό το πράγμα που με ενδιαφέρει, όποιος είναι YouTuber, το ξέρω, ναι. Τι κάνουμε, καλά. Όχι. Καθόλου. Εγώ. Ωραία είναι εδώ, γιατί μπορείς να μιλήσεις και με κόσμο, να κάνεις γνωριμίες. Εμείς θέλουμε έτσι λίγο ηρεμία για να μπορούμε να τους έχουμε δικούς μας. Σ' αρέσουν οι φωτογραφίες εδώ που έχουν τραβηχτεί, ας πούμε εδώ πέρα. Πολύ ωραίες είναι.
αλλά πέρα, κάτι θα σας μελετήσει, να ζητήσεις, να ο καθένας. Έχει ρεστέγνες, έχει βουλά, έχει υπηρεσίες, έχει δουλειά. Λοιπόν, μικρούλη, εγώ πρέπει να την κάνω σύστημα. Θα την κάνεις, ωραία. Εγώ θα τους πάω μια βόλτα πιο λεπτομερή τώρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σου. Ήταν το καλύτερο timing να είμαστε μαζί εδώ, με σένα. Δεν μπορούσα να είμαι με άλλον εδώ πέρα που να το τερματίσω εντελώς. Την αγάπη μου, θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο. Αδερφέ μου, σε ευχαριστώ για την φιλοξενία. Θα τα πούμε. Ναι, σίγουρα. Σε περιμένω προς τα πάνω να έρθεις. Αλλιώς. Εννοείται, τώρα είναι η εποχή μας, άνοιξη. Είναι εποχή τώρα για να καίμε βενζίνα στα μάτια και να λιώνουμε λάστιχα. Μιλάμε μετά στο τηλέφωνο. Τα λέμε, Χαρούλη. Άντε, φίλε. Ναι. Φοβερός άνθρωπος ο Χάρης, φοβερός. Και αυστηρός πολύ, αλλά φοβερός. Είναι καλό πράγμα να είσαι αυστηρός. Εγώ το εκτιμώ πάρα πολύ που είναι αυστηρός, γιατί μαθαίνω πράγματα. Είναι σαν αυτό, δεν είναι με ρυθμιζόμενο. Ναι. Αλλά δεν το θέλω. Δηλαδή, άμα κάνω κάτι λάθος, θα με μαλώσει. Και αυτό χρειάζομαι εγώ, ένα ταρακούνημα εκείνη τη στιγμή. Δεν θέλω χάιδαμα. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε έτσι μια μικρή βόλτα σε όλη την έκθεση. Street photography. Και εδώ. Εδώ βλέπω και τους YouTuber, οι δύο βρήκα μέχρι στιγμής, τους οποίους θα τους συναντήσω μετά. Για να με κάνουν σεμινάρια, θέλω να κάνω σεμινάρια, ιδιαίτερα θέλω να κάνω. Λοιπόν, αλωνίζω τώρα την έκθεση. Οι εκτυπωτές εμένα δεν με ενδιαφέρουν τόσο πολύ, αλλά πρέπει να έρθω και από εδώ. Έχει ένα χαρτί έτσι ωραίο. Ψηφιακό τύπο μα λέει. Τι λες ρε φίλε, τι περίεργο είναι αυτό. Στο πλακάκι είναι. Φοβερή δουλειά, κοιτάς και ταξιδεύεις. Το storytelling είναι ασύλληπτο εδώ πέρα. Κοίτα ρε φίλε, κοίτα. Γεια σας. Τι κάνετε, Φοβερό storytelling. Δεν έκανα ζημιά. Πάλι καλά. Συγγνώμη. Λοιπόν, εδώ χτύπησαμε το σάγο και κουνήθηκε όλο το τέτοιο. Τα έχουμε εμείς αυτά YouTubers. Κοιτάμε την κάμερα και μπορεί να βγω στο δρόμο. Έχει φρενάρει αυτοκίνητο. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Βασικά πάω από τα ίδια μέρη, αλλά τώρα θα είμαστε λίγο πιο, το ρυθμίζω το χρόνο. Εδώ ο φίλος θα τον έχετε δει στο YouTube. Λοιπόν, ξαναήρθα πάλι εδώ.
Πάντως, άμα θες τσάντα, έρχεσαι και τα βλέπεις όλα. Στη σειρά, τι κάνετε, ε? Καλά είστε. YouTube βίντεο κάνω, tour. Ένα ταξίδι στο χώρο της φωτογραφίας και το βίντεο. Κοίτα, για να κρύψεις το πομπό. Λοιπόν, εδώ ξαναήμουν πριν. Κοίτα πόσα έχει το τραπέζι. Το τραπέζι και γίνεται, κλείνει αυτό, γίνεται σαν βαλίτσα. Κατεβαίνει κάτω. Αυτό καταλαβαίνω εγώ τώρα. Κάμερες εδώ οι τουμπανιασμένες. Εδώ δεν τους γνωρίζω τους φακούς αυτούς εγώ. Δεν είμαι πολύ έμπειρος. Γνωρίζω μόνο αυτό που κάνω. Τα καλώδια. Δεύτερη φορά περνάω από εδώ. Λοιπόν, για κινητά εδώ. Πλακάκια. Βάσεις. Ξανά σακίδια. Λοιπόν, και πάμε λίγο τώρα πιο πολύ στην Κάνον, γιατί είμαι σίγουρος ότι πολλοί από εσάς το θέλετε αυτό. Εν τω μεταξύ το φως όπου να είναι, και έχω το νου μου, κοιτάω και τα φώτα κάνουν ό,τι να είναι. Τι έχουν εδώ πέρα? Α, είναι η... Είναι η V10. Η V10 που λέω κάμερα της. Ναι. Από ήχο τι κάνει αυτήν? Έχει διπλό μικρόφωνο, αυτήν είναι αδυναμικό. Είναι πολύ καλύτερη σε σχέση με ένα κινητό. Κατευθυντικό. Συγγνώμη. Κατεύθυνση. Όχι. Α, μία ίντσα. Ναι, είναι μία ίντσα. Ναι. Έχει face tracking. Ωραίος. Touch screen, ε. Ναι, ναι, ναι. Πόσο έχει αυτήν? Είναι 4,69. Ωραίος. Και είναι... Εδώ έχει και την κοντρολάρεις και από εδώ πέρα, από το... Ναι, ναι, αυτό μπορεί να το χρησιμοποιήσετε και σε όλες τις κάμερες. Κατάλαβα. Ναι, ναι. Α, κουμπιουτράκι βγαίνει και πας μακριά και... Ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Αλλά και τη συγκεκριμένη έχει δικό της stand, το μόνο τοποθετήσετε... Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Ακριβώς, ναι. Και μπορείτε και επίσης, εμείς μέσω της εφαρμογής, να τη συνδέσετε και να βγάλετε φωτογραφία από απόσταση. Δηλαδή μπορείτε να έχετε την κάμερα εδώ, να μπείτε στην εφαρμογή, ναι, να πάτε μακριά, να πατήσετε το κουμπί από το κινητό σας και να τραβήσετε φωτογραφία. Κατάλαβα. Ζητώ συγγνώμη τον κόσμο, γιατί πριν είχα το μικρόφωνο που στα μένα είναι κατευθυντικό αυτό. Το πάζω. Ναι, το... μπορεί να ακουγόσουν λίγο στο βάθος. Να ακουγόσουν πάντως. Να είστε καλά. Κάνω ένα tour εγώ. Στο... Πηγαίνω σε εκθέσεις σε Ελλάδα, εξωτερικό και κάνω tour. Ωραία. Συνεχίζουμε. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε από εδώ να δούμε. Ξέχασα το μικρόφωνο να το φέρω σε μένα. Έχει τυποτής. Εδώ πέρα, παιδιά, κυρίες και κύριοι. Δεν μπορώ να το καταλάβω εγώ αυτό το πράγμα. Αλλά λογικά δεν θα είναι για μένα. Thank you.
Εδώ έχει τους φακούς. Εδώ μπορείς να το χαλβαδιάσεις τα μηχανήματα. Πώς. Λέω, μιλάω σε αυτούς τώρα, μπορείς να χαλβαδιάσεις τα μηχανήματα. Ναι. Καλό αυτό. Καλό, ναι. Ο κύριος εδώ μπορεί να τα δει. Κοίτα, η έκθεση είναι καλά γιατί μπορείς να έρθεις εδώ και τα βλέπεις. Ενώ αν πας τώρα σε ένα μαγαζί, κουράζεις το μαγαζάτορα. Ενώ εδώ τα βλέπεις όλα. Άρα ο κόσμος πρέπει να έρθει στις εκθέσεις. 70-200. Sam Young. Κοσεσάρις 1,8. Full frame, Sony. Δεκατεσάρις 2,8. Κοιτάω λίγο τους ευρυγόνιους εγώ και τους μικρούς σε μέγεθος, αλλά εδώ βλέπω και η Nikon έχει, τι κάνετε, έχει κιάλια. Ωραίος. Στραβάω τώρα μία-μία γιατί θα με μαλώσετε μετά, θα πείτε. Ρε ψηλέ, μπαίνουμε, βλέπουμε το βίντεο και κάνεις skip. Εδώ classic, φίλε. Τι κάνουμε, καλά. Εδώ χτυπώνεις κατευθείαν χαρτί και πλάκα-πλάκα, μήπως πρέπει να πάρω μια τέτοια. Λοιπόν, θα πάρω μια τέτοια, για να δω. Α, είναι κολλημένη, να δω το βάρος. Άλμπουμ, ρε φίλε. Λοιπόν, ξανά έρχομαι στη Sony. Ναι. 20-70, φακός. G Master. Τα μικρόφωνα. Μικρόφωνα, μάικροφων. Ωραία. Τι κάνεις, σε βλέπω στο YouTube.
Ναι, και εγώ γράφω συνέχεια, δεν σταματάω. Έχεις πολύ ωραίες πληροφορίες, φίλε. Προσπαθώ να κάνω το καλύτερο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, εντάξει, δεν σε ακολουθώ. Όταν θέλω κάτι και σε, όταν θέλω κάτι και σε βλέπω, τσακ, πατάω. Λέω αυτός, θέλω να τον ακούσω. Ναι. Εγώ, ξέρεις, τώρα είμαι επαγγελματίας, έχω YouTuber, είμαι, έχω 11 κανάλια. Δηλαδή, πολύ πράγμα. Μπορεί να έχω και, δεν ξέρω και πόσα εκατομμύρια views. Πολλά κανάλια, όλη μέρα τρέχουμε, 3 άτομα. Α, είστε το κάνω ενεργό όλο, όλη την... Team, έχω φτιάξει ένα team. Και τρέχουμε. Και κάνεις σεμινάρια εσύ, ίδρωσες, τρέχεις. Ναι, είμαι... Και κάνεις βίντεο με αυτό, βίντεο. Ναι. Φωτογραφίες κάνω και βίντεο, εντάξει, που είναι και... Ναι. Τώρα πολλοί θα σε ξέρουν που... Κάτσε, το είχα... Sorry, σε είχα και καμένο, σε είχα στο συν 2. Συν 2, εντάξει, σποτίζομαι. Ξέρεις... Πάω κάπου και το ξεχνάω μετά, εγώ είμαι στην κοσμάρα μου. Εγώ το αφήνω σε ό,τι άλλο να μπορεί να προσαρμόζεται, γιατί γίνεται αλλού είναι πιο φωτεινά, αλλού πιο σκοτεινά. Ναι. Οπότε... Θέλω σεμινάρια, να μου πεις για σεμινάρια, με ενδιαφέρει. Το coaching.gr είναι ότι υπάρχει ενεργό, πάντα να μιλήσουμε. Online, θέλω να μιλήσουμε, έχεις δουλειά τώρα, έχεις δουλειά. Τώρα τελείωσε τα ρουλίψη. Για 3 λεπτά να μιλήσουμε για να έρθω να κάνω σεμινάρια, δεν ξέρω, θέλω να βελτιωθώ. Κάτσε να κλείσω λίγο. Λοιπόν, ο Αντώνης, δυνατό όνομα στο χώρο. Πολύ δυνατό όνομα στο χώρο και να τον παρακολουθήσετε και μίλησα να με κάνει ιδιαίτερα. Να πάω κατευθείαν to the point, δηλαδή τι θέλω, τι με ενδιαφέρει να μάθω, να πάω κατευθείαν εκεί. Εδώ ήμασταν με το Χάρη πριν, κοιτάξτε εδώ πέρα τι έχει. Βασούλα, τι λες φίλε. Αυτά, γι' αυτό ήρθα στην έκθεση ρε φίλε. Δηλαδή εδώ είναι φακός, για μάκρο πρέπει να είναι αυτό. What do you say, my friend? Λοιπόν, για να πούμε, πάμε από εδώ να δούμε. Τάμρον, πού είναι? Λοιπόν, τι έχουμε εδώ? Σίγμα. Ήρθε η κουτσομπόλα εδώ. Για καλό σκοπό όμως, όχι για κακό. Λοιπόν, σίγμα εδώ πέρα. Δεν ξέρω η μουσική άμα επηρεάσει. Τα σακίδια τρελαίνομαι εγώ ρε φίλε, σακίδια γενικά, κοίτα. Ό,τι δίνεις παίρνεις, γι' αυτό μη σχολιάστε για την τιμή. Εγώ παίρνω καλά πράγματα και τα έχω μια ζωή. Τα εργαλεία κάνουν το μάστορα σε ένα μεγάλο βαθμό. Να το ρε φίλε, τι λες ρε φίλε, αυτό ήθελα. Να το ρε φίλε. Πες μου τι είναι και τιμή σούπερ. Τι λες ρε φίλε. Για πόσα κιλά αντοχή. Όχι ρε φίλε, το θέλω αυτό το πράγμα. Τόσο μικρό. Σώθηκα, τώρα αμέσως το θέλω. Τι κάνετε, ποιος είναι εδώ, εσείς είστε, το θέλω, τώρα, αμέσως, τώρα, αυτό. Αυτό το τρυπαδάκι. Γίνεται μικρό. Γίνεται πάρα πολύ μικρό, το 5C. Είναι το νούμερο, ναι, κοίτα πόσο γίνεται. Τόσο. Όπα, κάτσε, το βλέπω μεγάλο. Τόσο γίνεται. Πόσους πόντους είναι. Δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτό. Αυτό είναι άλλο μοντέλο. Είναι το 5α6. Είναι παρόμοιο σε μέγεθος όμως. Τόσο γίνεται. Άμα το κλείσουμε, κλείσουμε. Έτσι. Ο λαός περιμένει. Ο λαός δεν ξεχνά. Ξεχνάει ο δικός μου λαός που έχω εδώ πέρα. Είναι... Είσαστε και YouTuber. Ναι, YouTuber είμαι. Καταλαβαίνω. Όλη μέρα με μια κάμερα στα χέρια, 11 κανάλια. Τι δουλειές κάνεις, τι... Όλα τα θέματα. Ναι, όλα τα, παντού είμαι. Είμαι σε μηχανές, αυτοκίνητα, παντού. Σε πρόβατα,
Παντού. Μέσα από τα βλαχοχώρια εμείς. Πού είναι τα βλαχοχώρια, ε? Γρεβενά πάνω, Λάρισα εκεί. Από εκεί τριγυρνάω. Αυτό γίνεται και σελφοκόντερο. Δεν σ' άκουσα. Γίνεται και σελφοκόντερο αυτό. Νομίζω ναι. Τώρα θα το δούμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, καταρχήν αυτό γίνεται τόσο. Τώρα, πάμε παρακάτω. Για το σωτήριο που φοράω τώρα αυτή τη στιγμή... Δεν σ' άκουσα. Τραπεζιού. Ξεβιδώνω. Και... συγγνώμη. Έχει ανταλλακτικά. Καλά, πάρα πολλά ανταλλακτικά και... Δηλαδή εδώ, ας πούμε, άμα χαλάσει αυτό. Δεν έκανες καν ενδιαφέρουσα φωτογραφία, υπέρυθμες κλπ. Δεν γνωρίζω καθόλου. Ρωτήστε και ρωτήστε απέναντι. Το βλέπεις? Ναι, είναι σε ένα κονταράκι. Να δω λίγο κάτι... Βέβαια. Μπορώ να το βάλω από εδώ να καταλήγει σε βίδα. Έχεις κανένα adapter? Δεν κατάλαβα τι εννοείται. Να καταλήγει σε βίδα. Α, βίδα φωτογραφική. Υπάρχει δυνατότητα. Αυτό δεν το ξέρω. Με πιάνετε αδιάβαστο. Πόσο είναι κλειστό και ανοιχτό? Είναι ελαφρύ το γράφει. Όχι, δεν γράφει πόσο είναι κλειστό. Αλλά υπολογίζω ότι θα είναι... Κάμια σαρανταριά εκατοστά. Υπάρχει πιο μικρό από αυτό? Όχι. Είναι το πιο μικρό μας. Ναι. Καλά. Ναι, είναι το... ναι. Αυτό μπορώ να το πάρω εγώ τώρα από εδώ. Να το αγοράσω από εδώ τώρα. Και τι θα δείχνω τώρα μέχρι την Κυριακή? Να έρθει την Κυριακή το απόγευμα. Πού να πάω? Θα φύγω. Με απολάρισα. Φεύγω σε δύο ώρες. Ναι. Θα σου στείλουμε, να σου πω κάτι. Θα σου στείλουμε εμείς με courier, παιδί, με την καταβολή. Γιατί όχι? Ωραία, θα δω λίγο το ύψος του, θα το δω λίγο με το σάκο τώρα γιατί κρατάω την κάμερα. Έστω και εμείς εδώ. Αυτή η σάκη είναι φοβερή. Και αυτό έλεγα πριν, ό,τι δίνεις παίρνεις. Και εγώ δίνω για να πάρω πράγματα. Προτιμώ να πάρω ένα πράγμα για να είναι σωστό παρά να παίρνω σαβούρα. Άμα μου βγάζει και τα λεφτά του, παιδί μου, είσαι ωραίος. Ναι, για επαγγελματία είναι. Για επαγγελματία. Φοβερή, μου άρεσαν πάρα πολύ. Τα λέμε σε λίγο, έτσι, θα έρθω να πάρω το τρίποδο. Ναι. Ωραία. Εσύ είσαι ψηλός, πιο ψηλός από μένα. Παπα, ήμουν ένα πρώην μπασκετμπολίστας. Έλα, είσαι... Κάνε 95, 90... Γιατί συνήθως κοιτάω προς τα κάτω και τώρα κοιτάω προς τα πάνω. Λοιπόν, ναι, ναι. Όχι. Είμαι συνέχεια εκτός, γυρνάω συνέχεια. Είχαμε στη Λάρισα να κάνουμε event φωτογραφικό και δεν ήρθαν οι Λάρισέ. Ξέρεις τι, εγώ λείπω συνέχεια, εγώ. Δηλαδή το μισό του χρόνο λείπω. Αμερικές, Ιαπωνία, παντού, για να κάνω βίντεο. Ευρώπη, συνέχεια. Ποιο είναι το πιο καλό σου κανάλι? Το πιο μεγάλο ή το πιο καλό? Το πιο μεγάλο, το που έχει πιο πολύ κοινό. Travel Moto. Travel Moto, το δω. 400.000. Ναι. Ναι, μετά έχω πολλά όμως, έχω 11 κανάλια. Είναι δουλειά μου, τρέχουμε όλη μέρα. Θα τα πούμε σε λίγο. Το τρυποδάκι. Για τη δουλειά που το θέλω. Θα με βαρθούν εδώ, θα έχω κυνήγημα. Μου πούν ψηλέ, όλο πάνε κάτι. Καταλαβες? Νομίζω έχω φέρει για ζήτα. Τι γίνεται τώρα? Εντάξει, αυτά τα τρίποτα είναι πιο ενισχυμένα. Αλλά size matters. Θέλω κάτι. Τι είναι αυτό ρε φίλε? Αυτό αντέχει κιλά? Αυτό είναι για Osmond, πολλά κιλά όχι. Α, όχι. Ψάχνω για mirrorless. Τέτοιο μικρό πράγμα.
4 κιλά είναι 7. Το 5. Τους φορτιστές. 4,3. Τι γίνεται τώρα. Τι κάνουμε, καλά. Δίνουμε πόνο. Ο Θόνης εδώ. Εδώ κάτι εξειδικευμένο έτσι μεγάλο χτυπώνει. Για λίγους αυτό το μηχάνημα. Η νέα εποχή στην βιβλιοδεσία. Φτιάχνουν βιβλία. Τυπώνει. Τσάντες εδώ. Ένα τρίποδο εδώ. Συγγνώμη λίγο. Ωραία σακίδια, όχι πολύ ωραίο μέγεθος. Φοβερό. Η ποιότητα στο σακίδιο τη βλέπω από μακριά εγώ. Λοιπόν, και πάμε μία πάνω τώρα. Πάμε και μία πάνω. Να δούμε τι έχουν πάνω και θα κλείσουμε το βίντεο σε λίγο. Πιο ψηλά έτσι μία. Τι κάνουμε. Καλό. Λοιπόν, αυτή είναι η έκθεση. Θα ανεβάσω το βίντεο σήμερα για να προλάβει να το δει κάποιος και να έρθει άμα θέλει. Δεν έχει τα πάντα, αλλά αξίζει όμως. Είδα εγώ τώρα μερικά πράγματα. Και εδώ μου αρέσει πάρα πολύ. Θα δούμε μερικές στο πολύ γρήγορο, παιδιά, εδώ πέρα. Στην τύχη πάω, συγγνώμη κιόλας για τους καλλιτέχνες. Γιατί θα κάνω skip, ξέρεις, όπου εντελώς τυχαία πάω τώρα, δεν μπορώ να τα δείξω όλα. Όπα. Πω, φίλε, αυτή είναι η φωτογραφία. Δεν ξέρω γιατί. Όπως είναι τραβηγμένη, με συγκινεί. Δεν ξέρω γιατί.
φοβερή. Μεταφέρεται όλο το συναίσθημα. Δεν μπορώ να την πω ότι με μεταφέρει αρνητικό συναίσθημα, ούτε θετικό. Αλλά είναι φοβερή. Είναι χειρουργείο και βλέπεις ένα λειτουργήμα που κάνουν οι άνθρωποι που σώζουν ζωές. Με ο τρόπος που είναι τραβηγμένος, τα χρώματα φοβερός. Εδώ έχει το κηλικείο. Θα κάνουμε μια γύρα γύρω-γύρω πάνω στο μπαλκόνι. Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen. Πλάκα κάνεις, φίλε, κοίτα. Φορτίζει το κινητό, εδώ κλειδώνεις. Εμείς εδώ στο Bill Barb έχουμε τους δικούς μας φορτιστές. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο θέμα, θα μιλήσουμε σε ένα άλλο βίντεο. Τι να μιλήσουμε, δηλαδή ένα powerbank με 5 ευρώ. Λοιπόν, εδώ έχει μουσική και πρέπει να πάω λίγο γρήγορα, να μην πιάσουν πνευματικά δικαιώματα και να μιλάω ταυτόχρονα. Και εδώ λόγω μουσικής δεν μπορώ να μείνω εδώ πέρα, γιατί έχει μουσική και θα πιάσουν πνευματικά δικαιώματα, κυρίες και κύριοι. Και ήθελα λίγο να κοιτάξω. Εδώ τώρα δεν έχει μουσική. Ροποτό. Εδώ ήμουνα προχθές και έκανα επεισόδιο σε αυτή την εκκλησία, στα Τρίκαλα. Αυτή μ' αρέσει πολύ. Θα με κάνουν τώρα να αρχίσω να βγάζω φωτογραφίες. Θα πορωθώ και με τη φωτογραφία. Συγγνώμη, πάλι καμένο το έχω το βίντεο. Εδώ θα πάρουμε κάρτα. Να το, ήρθε. Ήρθα. Πόσο το πίσω ρε μακάρτα. 100. Τι κάνουμε, καλά. Βάζω και καλύτερα. 100, σταθερό. Όντως 5, τρέμεις, βλέπεις. 100, σταθερό. Ό,τι βλέπεις, δεν σου πέρα. 200, τρέμεις καλά. 250, 320, 400, τρέμεις. 100 όμως, τρέμεις καλά. Λοιπόν, από εδώ. Οκ. Τι είναι το πίσω. Θα πάρω την κάρτα από τον Αντώνη. Έλα. Θα πάρω την κάρτα από τον Αντώνη. Πάμε να πάμε καμπύλα, για να τον πάρω τηλέφωνο να κάνουμε. Πώς το λένε, Πριβέ. Όχι, πώς το λένε. Personal training, αλλά personal όχι training θέλω. Και αθλητικό. Ναι. Κάτσε στην αριστερή γέννη. Φωτογραφικό. Φέρνει λίγο το σάβρο, είναι αυτό. Γιατί το βλέπω άρτη που στο μένα. Ναι, εδώ είναι να παίρνει αυτό. Δεν είναι να παίρνει. Είναι να παίρνει, δεν είναι να δίνει. Εγώ και παίρνω και δίνω. Είναι... Δούνε και λαβίνουν το πράγμα. Ωραία. Και όποιος ενδιαφέρεται για μαθήματα εδώ πέρα. Όποιος ενδιαφέρεται για μαθήματα εδώ πέρα. Γιατί αυτό που κρατάς είναι για φωτογραφίες. Photo coach. Photo coaching. Photo coaching. Ωραία. Ωραία. Στην Αγία Παρασκευή γιατί... προς τα εκεί είσαι. Εκεί είναι η έδρα, ναι, αλλά το ωραία. Photo coaching είναι everywhere. Αντώνη μου. Αντώνη μου, στο ναι. YouTube πώς είσαι. Anthony David Photo. Όπως θα δείχνει η κάρτα πάνω. Για να δείτε, να δείτε όποιος ενδιαφέρεται να βελτιωθεί. Ναι. Είναι πολύ recommendation. Πώς λέγεται στα ελληνικά recommendation. Είναι recommended εννοείς, ναι. Ναι. Το συστήνω ανεπιφύλακτα. Το συστήνω ανεπιφύλακτα. Μάλλον. Να δείτε τον Αντώνη, έχει φοβερό τρόπο να μεταφέρει πληροφορίες. Είναι σούπερ. Κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Αντώνη μου, τα λέμε, χάρηκα πολύ. Θα τα πούμε τηλεφωνικώς και θα σε έρθουμε με το team να μας κάνει μαθήματα. Ήθελα να κάνω μαθήματα με αυτόν.
Τον είδα πριν, πριν λίγο καιρό. Και λέω κάποια στιγμή μπορεί να τον πετύχω πουθενά και here we are. Άσε τι γίνεται στα δεξιά. Πάω να πάρω το τρίποδο. Γατάκια. Ζωάκια. Ναι, χιλιά γατιά. Pet photography. Εγώ κάνω όλη την έκθεση. Γιζερνάω, που λένε και βλάχοι. Γιζερνάω εδώ. Κρατήστε και μια καρτούλα, αν θέλετε. Ναι. Λοιπόν... Πού είστε? Από Λάρισα. Ναι. Δουλεύετε για το φωτογράφο? Όχι, όχι, είμαι YouTuber, εγώ ξεκάρω φωτός. Α, ναι. Ναι, ναι, όλη μέρα με μια κάμερα στα χέρια. Α, όλη μέρα, παιδιά, με την κάμερα. Όλη μέρα με μια κάμερα στα χέρια. Γράφω ώρες. Τι μου από το YouTube. Ναι, ναι, ναι. Α, εσύ. Ναι, ήχα. Που φωνάζω, ήχα. Ναι. Σε παντή που δοκιμάζεις και τα καινούργια τα μηχανάκια. Ναι, ναι, θα είδεις εμπιστικά μένος είναι αυτός. Εγώ. Γι' αυτό κάτι μου θύμισε η φωνή σου. Ναι, ναι. Από την προφορά. Δοκίμασε το TL, το δέντια και κάτι τέτοιο. Από την προφορά με καταλαβαίνω. Μόλις μιλάω, μετά καταλαβαίνω αμέσως. Την αγάπη μου. Χαιρετώ, συνεχίζω. Αντώνης, και σε όλοι οι Αντωνάδες σήμερα. Γνώρισα 5 άτομα, οι 4 είναι Αντώνηδες. Λοιπόν, τα λέμε, άντε. Γεια σας, γεια σας. Φοβεροί άνθρωποι, παιδιά. Τίποτα, με δύο λόγια, φοβεροί άνθρωποι στην Αθήνα, δεν ξέρω γιατί. Πάντα γνωρίζω, όσους γνωρίζω δηλαδή, είναι φοβεροί άνθρωποι. Λοιπόν, και εδώ μπορείτε να μιλήσετε με τους καλλιτέχνες, να ανταλλάξετε απόψεις. Τελειώνει η μπαταρία, άρα κλείνω και το βίντεο, παιδιά. Κλείνω το βίντεο, βλέπω μηδέν η μπαταρία. Βαριέμαι να αλλάξω τώρα. Θα κλείσει μόνο του. Με το που θα κλείσει σημαίνει ότι έπεσε η μπαταρία, ό,τι προλάβω τώρα. Να το προχωρήσω λίγο πιο γρήγορα. Μήπως προλάβω και από εδώ. Street photography. Έτσι μεταφέρει το συναίσθημα. Εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενος που ήρθα σε αυτή την έκθεση. Η αλήθεια είναι δεν έχει και πολλά, αλλά ήρθα από Λάρισα, άξιζε τον κόπο, δεν το μετανιώνω καθόλου, μ' άρεσε, έκανα γνωριμίες. Αν δεν έχετε... Συγγνώμη λίγο. Αν... Συγγνώμη, ευχαριστώ. Λοιπόν, αν δεν έχετε έρθει εδώ πέρα, πρέπει να έρθείτε. Μία φορά τουλάχιστον οπωσδήποτε. Στο πολύ γρήγορο γιατί πέφτει η μπαταρία, μηδέν είναι η μπαταρία τώρα. Να σας χαιρόσουμε κάτι. Α, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ας πάρω κάτι δυναμωτικό. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αγάπη μόνο, τέλος. Εδώ είναι ψηρή, κάπως έτσι λέγεται η περιοχή. Πειραιώς περνάνε αυτοί.
Μπορσάτη. Έχω φίλοι εδώ, φίλοι. Ξέρεις τι φιναράκι. Κύριο κάπου το ξέρω. Ναι. Τι κάνετε. Πω να βγάλω. Λαρισαίος δεν είναι ο κύριος. Καλά. Χειρότερα ακόμα που Λαρισαίος. Και Μάιρολες. Χειρότερα που Λαρισαίος είσαι. Κύριε Βασίλη, είδα και άνοιξε καρδιά. Κύριε Τσινιώτης. Όχι, όχι, και Σαριανιώτης. Και Σαριανιώτης, μην το χαλάς. Που σημαίνει χειρότερο από Λαρισαίος. Χειρότερα, γίνεται. Κάτσε λίγα κύριε, σε δούμε. Τι να παραδώσουμε το μηχανέκι στον κύριο Γιώργο. Μεγιά, μεγιά. Καινούργια η Άφρικα, μεγιές. Το 24. Πού είναι ταχύτητα. Θα το πάω στο Μοστάρ τώρα. Πού είναι. Δεν έχει ταχύτητα στο γάμο. Ένα... Του βάλανε το μοχλό τώρα, το περιμένω. Ελπίζω να σου δώσανε και σε καλύτερη τιμή χωρίς ταχύτητες. Κανονικά νομίζω κάνανε καλύτερη τιμή. Δεν σου κάνανε. Ρε τον άνθρωπο εδώ στην ταχύτητες ρε. Κάναμε καλύτερη τιμή, του πήραμε κάποια πράγματα όμως. Χρειαστήκαμε για να φτιάξουμε την τιμή λιγάκι, πήραμε κάτι από εδώ. Πήραν τις ταχύτητες. Μαγιά καλό τάξη εδώ. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Και καλά ταξίδια. Ευχαριστούμε. Πού είναι ο... Μόσταρ το πρώτο. Μέσα θα πάμε, θα πάμε μια βολτούλα Μόσταρ. Πού είναι αυτό. Λίμνε Σπλίτβιτσε. Βοσνία Ερζεγοβίνη και Λίμνε Σπλίτβιτσε Κροατία. Τι ωραία. Και θα γυρίσουμε από Σεράγεβο. Αλβανίες. Είμαστε. Τώρα Αλβανίες. Αυτό θα γίνει στο τετραήμερο των εκλογών, 6 με 10 Ιουνίου. Αλβανίες τέτοια, ε. Από Αλβανία, ναι. Από Αλβανία. Εκεί πάει κι αυτός. Πού είσαι φιλαράκι. Κάνεις πολλά σου, τώρα γιατί έχω κάνει καρυτήρες. Έλα, πήγαινε με 40 δεν γίνει, πω... Μανώλα, δεν γίνεται. Σταμάτα με το αυτό το πράγμα συνέχεια, με σταμάτα. Μα δεν μπορώ, δεν μπορώ, είναι δουλειά μου. Το ξέρω, το έχω καταλάβει. Είναι δουλειά μου αυτή, δεν μπορώ. Και στο χέρι και ωραία, είδα από μέσα, ξέρει που ρίχνει. Θέλω να ακούσει τι θα πει τώρα. Τίποτα, θα το δώσω στον κύριο Γιώργο. Κύριε Γιώργο, να σα πω κάτι που ξέχασα. Με βλέπει στο YouTube. Καλά θα τον κάνω. Καλά θα τον κάνω. Να πεις και στο δικό μου, έχω ταξιδιωτικό. Ναι, πώς λέγεται. Το George's Travel Stories. George's Travel Stories. Ωραία. Έχω κάνει και της Νορβηγίας, πολύ ωραίο και με χάρτη, μέρα-μέρα, με waypoints που έχω πάει από πάνω. Ωραία, θα το δω. Είναι ωραίο, θα σας αρέσει. Απλά δεν έχω χρόνο για μοντάζ, γιατί κάνω μοντάζ λίγο εξειδικευμένα. Εγώ δεν κάνω μοντάζ καθόλου. Εγώ το αφήνω φυσικά. Ξέρεις πόσα έχω σε σκληρούς δίσκους τώρα που δεν τα έχω ανεβάσει. Πορτογαλίες, έχουμε πάει Πυρηναία. Ρίξτε έτσι, ρε. Την Ευρώπη όλη. Θέλω μόνο να τα φτιάχνω λίγο. Έχεις δει τους Greek Adventure Riders. Ναι, κάνουν ναι. Ωραία δουλειά. Ναι. Και εγώ τα διαθίζω. Έχω drone, έχω... τα φτιάχνω όμορφα. Κατάλαβα. Ωραία, θα σε ακολουθήσω. Θα το δεις. Θα βάλω και το link από κάτω να σε ακολουθήσει και ο κόσμος. Ευχαριστώ πολύ. Και θέλω να μου πεις και τη γνώμη σου, αν σ' αρέσει. Ναι. Έχει ωραία ταξιδιωτικά και έχω και Ελλάδα. Τώρα το τελευταίο είναι από τα Ζαγοροχώρια που βάζω και σπικάζ. Θα σε αφήσω μερικά σχόλια. Στο Bill Barba ανεβάζω εγώ τώρα. Σε έχω δει, μας έχω και εκεί, σε ακολουθώ ναι. Κανονικά. Και στο Bill Barba και στο τραγούδι. Ωραία. Πάω πίσω, είναι πίσω ο Μάνος. Ναι, μάλιστα είναι μέσα ο Μάνος. Κοινοσάτης. Εγγύηση. Α, πού να μπω τώρα, να τρεβήξω ένα ψάρμα. Πού να πάρει χαμπάρι ψηλός, ντερέχει. Θα με δει από το τζάμι. Δεν πρέπει να έρθω από εδώ. Αιτ! Κοπρίτ, με είδες, ε! Πού να ξεφύγεις από εδώ, ρε! Κάτσε και τραβάω. Πού να ξεφύγεις από το ψηλό. Πώς από εδώ. Έχει έκθεση φωτογραφίας και ήρθα τσακπατ. Και είναι στο παλιό φάλτερ εδώ πέρα. Μια πάνω κάτω, ε. Και ξέχασα να ρίξω γράσο στην αλυσίδα. Και ήρθε να σου βάλω. Και ήρθα να βάλω λίγο γράσο στην αλυσίδα. Θα το βάλεις μόνος σου. Μόνος μου θα βάλω, ναι. Λίγο φστ. Τι κάνεις φιλαράκι. Έχεις και βοηθό τώρα, όχι βοηθό, μάστρο τι είναι. Μόνος ακόμα. Μόνο. Εκεί κάναμε βίντεο, μη συζητείτε άτομα, τίποτα, τίποτα. Τσαφ. Τίποτα. Όσο το κάναμε το βίντεο. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, θα το ξαναπούμε πάλι τώρα. Ο Γκινουσάτης εδώ, η εταιρεία, ζητάει έναν μηχανικό ή βοηθό μηχανικού. Πάνω απ' όλα να είναι καλό παιδί. Και μετά τα άλλα θα τα βρούμε. Α, τα είπε καλά. Μια χαρά. Ωραία, πάνω να γρασάρω και έρχομαι.
Ε, τι κάνεις, καλά είσαι. Να γρασάρω λίγο λάδι. Ξέχασα να βάλω. Άρα ψηλέ. Όλο ξεχνάς. Το καλύτερο λάδωμα. Επαγγελματικό. Τι ψάει η αλυσίδα. Το πόσο ψηλό μέσα. Ο ψηλός είναι φοβερός άνθρωπος. Λίγο μίλητος, αλλά πάρα πολύ καλό παιδί. Όχι λίγο μίλητος, δεν είναι φλίαρος. Ο ψηλός δεν είναι λίγο μίλητος, δεν είναι φλίαρος. Έχει διαφορά. Τα είπα καλά. Γιατί έλεγα ότι είσαι πολύ καλό παιδί, αλλά είναι λίγο μίλητος. Δεν είναι λίγο μίλητος, μιλάει πολύ. Μιλάει πολύ. Αρκεί να είναι το timing. Δηλαδή, άμα βγεις για καφέ, θα μιλήσεις, θα σου πει, θα κάνει. Αλλά είναι to the point. Εδώ είναι δουλειά. Φίλε, θες πιστώνει. Εδώ δουλεύει. Ναι, θες πιστώνει, θες τέτοιο. Ό,τι χρειάζεσαι, το minimum. Λοιπόν, αυτά. Φεύγω για Λάρισα, θα έρθεις σε πάρω. Παίξεις άλλη κατηγορία, φίλε, στη Λάρισα. Θα παίξεις άλλη κατηγορία στη Λάρισα, φίλε. Λες, Θα πάρω όλο το προσωπικό του Κυρουσάτη εκεί πέρα. Θα κάνουμε βιντεάκια. Με κυνηγάει ο Αντώνης. Γιατί δεν θα ανοίξει ένα μαγαζί. Εγώ τον παρακαλάω να ανοίξει ένα μαγαζί στη Λάρισα. Και τι σου λέει. Με λέει κάτσε, περίμενε. Σιγά σιγά. Ναι. Μιλήσουμε όλα μαζί. Εδώ πάνω έχουμε ρίξει NC, έχουμε ρίξει... NC δεύτερο. NC δεύτερο. Και δεν ξαναρίχνουμε άλλο NC, τέλος. Τέλος είναι... NC. Τέλος τα NC. Τέλος τα μηχανάκια, φίλε. NC και τα μυαλά στα κάγκελα. Με τέριαξε μια χαρά. Ωραίο μηχανάκι. Το δεύτερο. Έχουμε ρίξει Goldwing εδώ. Το μηχανάκι το δεύτερο. Το δεύτερο, ναι. Το δεύτερο. Το πρώτο... Το δεύτερο το κάνουμε σωστά. Και τη CD και το χρώμα. Και το χρώμα. Έχεις σωστή μπαλίτσα. Και το χρώμα, πολύ σημαντικό. Πήρες κόκκινο NC. Τι είσαι, Ολυμπιακός. Δεν ασχολούμαι με τις μπάλες, με ομάδες γενικά δεν ασχολούμαι. Άρα, ουδέτερο. Χ, μαύρο. Μαύρο, ουδέτερο, άκυρο δηλαδή. Dark. Ωραία. Old school το μαύρο, έτσι, για πάντα. Είναι πάντα κλασικό, πάντα είναι ωραίο. Ό,τι και να βγει στη μόδα, ό,τι και αυτό, το μαύρο πάντα είναι μαύρο. Ψηλέ μου χαιρετώ. Αύριο θα είμαι με τον Χρήστο μαζί. Εγώ θα κάνω μπάνιο στη θάλασσα. Ζέστανε τώρα. Έχω κάνει εγώ ξυλινής καιρό. Έλα ρε φίλε, αντέχεις. Ναι. Είμαι γερός, μην βλέπεις έτσι. Βρε γερός είσαι, ντερέκι είσαι, όχι γερός. Ναι. Ντερέκι. Αντρικά πράγματα. Υγεία, με ψυχοθεραπεία. Ναι, μέχρι κοίτα. Κρύα τη θάλασσα και βγάζεις της εβδομάδας εδώ του Κοινοσάτη τα... Σε φεύγουν τα κρυώματα όλα. Ναι, τα κρυώματα. Φεύγω. Πάω για Λάρισα, τώρα με πιάσει βράδυ. Γεια σου, Βασιλιά. Τα λέμε, φίλε, τα λέμε. Χάρηκα πολύ. Άντε, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Άντε, γεια. Καλή συνέχεια. Φαν λάχανο. Οι Αθηναίοι. Οι Αθηναίζοι.
Οι Αθηναίοι, όσο ευγενικοί είναι και καλοκάγαθοι άνθρωποι, καλοσυνάτοι, τόσο πιο τρελοί είναι στο δρόμο. Στο δρόμο θέλει προσοχή, σπάθησε με. Γυρισάτης. Εγγύης. Τώρα πώς περνάνε από εδώ. Άρα ψηλε παίρνε εκεί. Το έχεις κάνει πιστήμη. Να το, πιάνει το κόκκινο παραδίπλα και περνάς. Να χαιρετήσω τον Γιώργο, ο καλύτερο άνθρωπο, αλλά δίνει πολύ πόρνο, ρε φίλε. Θα το κάνουμε έτσι και καλά σαν παροχή, ό,τι έχει γι' αυτό. Κάθε φορά που με βλέπει ο Γιώργος, τον ανοίγει η καρδιά. Γιατί δεν πιστεύει? Ναι, ρε φίλε, το ξέρω. Αγκαλίτσα και φεύγω. Φεύγω γιατί πρέπει να φτάσω το βράδυ στη Λάρισα και αύριο πάμε Ξάνθη. Με το μότο καφενείο. Ωραία βόλτα και θα κάνει και καλό καιρό. Γινουσάτης εγγύηση. Πρέπει να παρευρεθώ εγώ. Βέβαια. Γινουσάτης εγγύηση. Ο μοτοκαφενείο θα έρθει με την Αφρικά. Ναι. Ωραία, θα έχει ωραία παρέα. Τα λέμε. Έγινε. Καλό ταξίδι, καλά πέρασε την κύριε Βασίλη. Τα λέμε, φίλε. Στην επόμενη. Είστε ο λόγος που βλέπω το YouTube. Τι κάνεις, και καλά. Καλά. Εντελώς τυχαία με βρήκες εδώ. Φοβερός. Εντελώς τυχαία, για 5 λεπτά σταμάτησα. Να κρατήσετε αυτό που έχετε, είναι τόσο ωραίο κατόφλι. Στο Billy Barba ανεβάζω τώρα. Ναι, Billy Barba. Okay. Εκεί ανεβάζω τα story, έτσι, πιο βλογκάκια τέτοια. Πιο τι κάνεις. Τέλεια. Καλή δουλειά πάντα. Τα λέμε, Γιώργο. Γεια σα, κύριε Βασίλη. Γεια σα. Άντε, μανάρι. Έχω πολύ φίλοι εδώ στην Αθήνα. Οπα. Μετά τη Λάρισα, πιο πολύ φίλοι που έχω είναι στην Αθήνα. Ορίστε, πατέντα. Travel moto πατέντα αυτή είναι. Εδώ πέρα. Α, δεν πειράζει, ναι. Ανοιχτά εδώ όλα χύμα, δεν πειράζει, μα, άντε. Εδώ έχει χειρόφρονο. Θα βάζω αερόσακο. Και εγώ βάζω το χάρτη, το κουλάω. Κλείνω κιόλας, όλα δεμένα. Ανεβαίνει παππούς πάνω, παππούς πλέον. Αυτή είναι η λεωφόρος Αμφιθέας. Και ένα από τα καταστήματα του Γινωσάτη είναι εδώ. Ωραία, βρήκαμε ωραία ευκαιρία με αυτήν. Και εδώ μπροστά μου είναι η Συγκρού, δηλαδή στα 200 μέτρα. Τώρα θα την πάρω τη Συγκρού από το κατέβασμά της. Για να βγω προς τα κάτω, προς τα σεφ, προς τα εκεί. Άρα θα περάσω από κάτω.